όπως τα προσόντα του νέου αρχηγού είναι το να μπορεί να σταθεί καλά και σε μια τηλεοπτική συνέντευξη. Να μην είναι αγοραφοβικός. Να μπορεί να βρεθεί απέναντι σε δημοσιογράφους και πολίτες και να απαντήσει σε δύσκολα, σε καυτά πολιτικά ερωτήματα. Ε, από αυτά θα κριθεί εμπολής το ποιος από τους τέσσερις υποψηφίους θα κερδίσει την εκλογή. Τώρα, αν θέλετε τη γνώμη μου, σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας εξέφρασε την προτίμησή της. Μετά την ομιλία του Ευάγγελου Μεϊμαράκη, τον χειροκρότησαν όρθιοι στη Βουλή. Δεν είναι κάτι που γίνεται σε κάθε ομιλία αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας. Σήμερα λοιπόν σηκώθηκαν όρθιοι, υπήρχε ένταση στο χειροκρότημά του, τον διέκοπταν χειροκροτώντας τον κάθε λίγο και λιγάκι και νομίζω ότι έτσι έστειλε ένα μήνυμα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας για τη δική της προτίμηση. Μένει να δούμε όμως ποια θα είναι η προτίμηση των μελών και των φίλων του κόμματο, γιατί δεν αποφασίζουν, δεν εκλέγουν τον αρχηγό οι βουλευτές πλέον, τον εκλέγει η λαϊκή βάση και θα παίξει ρόλο και το αν θα γίνει debate και οι πολιτικέ συνεντεύξει των αρχηγών, κανεί πάντω, α το γνωρίζουν και οι τέσσερι, δεν μπορεί να δοξαστεί κρυπτόμενος.